και προβλήματα. Εκτός αν συνέβη και κάτι μέσα στο σπίτι και κάποιος τυχόν ανακάλυψε κάτι. Δεν ξέρω. Ναι. Θα το κρίνατε δηλαδή ότι θα ήταν υπερβολικό να στέλνατε ένα μήνυμα, με ένα μήνυμα να δείτε περίπου. Όχι, όχι, ναι. Δεν θέλετε. Εσείς γενικά από αυτή τη σχέση, αγαπητοί φίλοι, αισθάνεστε τώρα πιο πολύ πικραμένοι ή προβληματισμένοι? Από τη σχέση αυτή, λέω, αυτό που σας έχει μείνει, ναι, είναι ότι αισθάνεστε πικραμένοι, προβληματισμένοι ή όχι, κάτι άλλο? Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Άρα το συζητάμε αυτή τη στιγμή εμείς αυτό για ποιον λόγο, για να δούμε από... Είναι άτομα με εγωιστικά, ξέρεις. Ναι. Άρα πιο πολύ θέλουμε να δούμε γιατί, ας πούμε, να τελειώσει έτσι. Ακριβώς. Ναι. Προσωπικά λοιπόν πιστεύω ότι είχε να κάνει με το φόβο του και ότι στο τέλος δεν άντεξε πλέον, κουράστηκε στα 15 χρόνια αυτά να παλεύει συνεχώς με αυτόν τον φόβο. Περισσότερο αυτό είναι. Ίσως δηλαδή να είναι κόπωση και μόνον. Ακριβώς. Ίσως να είναι κόπωση. Εγώ θα έλεγα το εξής όμως. Είστε η τυχερή αυτής της ιστορίας, ξέρετε γιατί. Γιατί για να το διατηρήσετε 15 χρόνια, εσείς που δεν φοβόσασταν, από ό,τι καταλαβαίνω. Ακριβώς. Εσείς που δεν φοβόσασταν, λοιπόν, νομίζω ότι τονωθήκατε μέσα σε αυτό το χρόνο, τα χρόνια όλα αυτά που πέρασαν. Ήταν όμορφο αυτό που εισπράτατε από αυτή την εξαποστάσεως σχέση. Ήταν πολύ, πολύ όμορφο. Μπράβο. Και από τις δύο πλευρές, δηλαδή. Mm-hmm. Ναι. Το πρόβλημα αυτό. Εσείς λοιπόν αυτή τη στιγμή είστε η τυχερή της ιστορίας γιατί βιώσατε μια εμπειρία παράξενη μεν αλλά χρήσιμη. Σας βοήθησε όλα αυτά τα χρόνια να περάσετε όμορφες στιγμές. Κρατήστε αυτό μέσα στο μυαλό σας. Σίγουρα. Έτσι. Όχι, απλώς ενοχλήθηκα με την πλευρά αυτή που σας είπα. Δηλαδή, το πιο... Ναι. Διάστημα. Κατάλαβα. Το πιο πιθανό πιστεύω είναι η κόπωση. Κουράστηκε να φοβάται. Ή ναι, κουράστηκε με αυτή την ιστορία. Ακριβώς. Εντάξει. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας νύχτα. Υπάρχει άλλη γραμμούλα στον αέρα? Όχι. Ωραία λοιπόν, προλαβαίνω να διαβάσω το επόμενο μήνυμα, το οποίο λέει: «Είμαι η Δέσποινα, 33 χρονών, παντρεμένη με ένα παιδάκι. Ήμουν χρόνια άνεργη. Τον τελευταίο χρόνο δουλεύω σε μια ιδιωτική επιχείρηση. Όλα πήγαιναν καλά, μέχρι που άρχισαν τα πρώτα σημάδια πριν 3 μήνες. Ο προϊστάμενός μου ήθελε να είμαι όλο και πιο συχνά στο γραφείο του. Και συνέχεια η κουβέντα γυρνούσε στο πώς περνούσα τον ελεύθερο χρόνο μου. Και αν θα ήθελα κάποια στιγμή να βγω για καφέ μαζί του, για επαγγελματικούς λόγους, όπως έλεγε. Είναι πια ξεκάθαρο το τι θέλει», μας λέει η Δέσποινα. «Θέλω να φύγω από τη δουλειά, αλλά σκέφτομαι το οικονομικό αδιέξοδο που θα αντιμετωπίσουμε. Πώς να ξεφύγω?» Αγαπητή μου Δέσποινα, ναι, είσαι 33 χρονών, δεν είναι καθόλου απλά τα πράγματα και δεν είναι καθόλου πρωτότυπη η ιστορία που περνάς. Διότι πάμπολες γυναίκες πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή θα μπορούσαν να μας πάρουν και να μας πούνε ότι βρίσκονται στην θέση που βρίσκεσαι και εσύ και να πούνε ότι, ξέρεις, άλλες από αυτές ενέδωσαν, τους άρεσε αυτό που γινόταν, διότι το να είσαι άνεργη, να έχεις και ένα παιδάκι και ξαφνικά να βρίσκεις μια όμορφη δουλίτσα, να λες δόξα τω Θεώ, έχω πλέον λεφτά να μπορέσω να βοηθήσω το σπίτι μου, την οικογένειά μου. Και πάνω που λες δόξα τω Θεώ, λες βοήθα Παναγιά, γιατί κοίταξε τι μου έτυχε τώρα. Μου τυχαίνει ένας προϊστάμενος που με βλέπει σαν γυναίκα και θέλει να περάσει στιγμές όμορφες μαζί μου, χωρίς να τον νοιάζει τίποτα περαιτέρω. Κοντολογείς μια ιστορία που πάμπολες γυναίκες την ζουν, πάμπολες γυναίκες προβληματίζονται από τέτοιες καταστάσεις προϊσταμένων και πάμπολες γυναίκες έχουν να επιλέξουν δύο δρόμους. Ή να ενδώσουν στον προϊστάμενο διότι η οικονομική κατάσταση πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο και όταν έχει κανείς να θρέψει ένα παιδί, να κρατήσει μια οικογένεια, να τα βγάλει πέρα με τις δυσκολίες που υπάρχουν, λέει πάει στην ευχή, ας κάνω ότι δεν κατάλαβα. Έτσι σκέφτονται πολλές γυναίκες, αυτό είναι αλήθεια. Σου λέει, εντάξει, ποιος θα το καταλάβει, δεν πειράζει, θα ζήσω μια μικρή ιστορία, θα εκμεταλλευτώ όσο μπορώ την κατάσταση αυτή έτσι που μου διαμορφώνεται και έχει ο Θεός και βλέπουμε κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, θα αλλάξει η κατάσταση. Και υπάρχουν και οι άλλες γυναίκες, υπάρχει άλλη μερίδα των ακόμη τίμιων γυναικών, οι οποίες λένε όχι, εγώ δεν θα υποκύψω ποτέ σε προτάσεις τέτοιου είδους, όσο
φορές στη ζωή μου, ας πούμε, χρειάστηκε να επιλέξω, λένε οι γυναίκες αυτές, πήγα με έναν άντρα επειδή εγώ το ήθελα, όχι για λόγους ανταλλαγμάτων, όχι για οικονομικούς λόγους, όχι διότι έπρεπε να πετύχω κάτι. Το ίδιο θα κάνω και τώρα. Είναι λοιπόν αυτές οι γυναίκες που χτυπάνε γροθιά πάνω στο μαχαίρι και λένε ότι προτιμώ να χάσω τη θέση και να είμαι με το κούτελο καθαρό, να είμαι ο εαυτός μου και δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει, θα ψάξω να βρω δουλειά αλλού. Δεν ξέρω, αγαπητή μου Δέσποινα, αν ταλαντεύεσαι τόσο πολύ, γιατί δεν ξέρεις τι από τα δύο θα ήταν το πιο σωστό να κάνεις. Η αλήθεια είναι ότι η κάθε γυναίκα έχει τα δικά της κριτήρια, έχει τον δικό της χαρακτήρα, τη δική της προσωπικότητα και έχει και τις δικές της, ας πούμε, αντοχές σε κάποια πράγματα. Αν εσύ, Δέσποινά μου, που είσαι παντρεμένη, ουσιαστικά δηλαδή έχεις τον άντρα σου, έχεις και το παιδάκι σου και αν άντεξες τόσα χρόνια όπως λες, άνεργη, γιατί μας λες ήμουν χρόνια άνεργη, χωρίς να μας διευκρινίζεις πόσα χρόνια. Για να χρησιμοποιήσω όμως αυτό τη λέξη, τον πληθυντικό αριθμό χρόνια, πιστεύω ότι θα είναι παραπάνω από δύο. Το να αντέχεις λοιπόν κάποια χρόνια άνεργη σημαίνει ότι λίγο πολύ ξέρεις τι σημαίνει να είσαι άνεργος και έχεις ψιλοσυνηθίσει πώς να τα βγάζεις πέρα με τις δυσκολίες τις οικονομικές. Τώρα βέβαια το να βρεθείς ξαφνικά με δουλειά, να παίρνεις ένα καλό μισθό και να αλλάξει πώς να το πω, ο ρυθμός της ζωής σου, η πορεία σου που την είχες φανταστεί να είναι διαφορετική και να αισθάνεσαι πιο άνετα, βέβαια είναι μια όμορφη αλλαγή και σε γεμίζει με ενέργεια, σε γεμίζει με κουράγιο και σε κάνει χαρούμενη. Όταν όμως σαν αντάλλαγμα εσύ πρέπει να δώσεις ένα κομμάτι από το σώμα σου, ένα κομμάτι από την ψυχή σου, να κάνεις δηλαδή μια συναλλαγή τέτοιου είδους και να μετανιώσεις μετά, τότε νομίζω πρέπει να τα ζητήσεις τα πράγματα, Δέσποινα. Δεν μπορώ να σου προτείνω μην πας με τον προϊστάμενο, μην ενδώσεις σε αυτά τα οποία σου λέει, σήκω και φύγε και παρετήσου, γιατί δεν ξέρω αν εσύ είσαι προετοιμασμένη να κάνεις κάτι τέτοιο. Αν δηλαδή νομίζεις ότι μπορείς να τα βγάλεις πέρα ξανά έτσι όπως το έκανες και πριν, τότε ναι, θα πεις όχι και θα φύγεις. Αν νομίζεις ότι οι δικές σου αντοχές, τα δικά σου όρια δέχονται μια τέτοιου είδους σχέση μόνο και μόνο για οικονομικούς λόγους και για, ας πούμε, το καλό, τώρα αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό, αλλά ας το πούμε, το καλό εντός εισαγωγικών της οικογένειάς σου και κυρίως του παιδιού σου, με βάζεις σε μια πολύ δύσκολη θέση να σου απαντήσω ότι εγώ προσωπικά, αν ήμουν υπάλληλος αυτού του κυρίου, δεν θα μπορούσα να πω το ναι. Δεν θα μπορούσα να πω το ναι, γιατί δεν θα μου το επέτρεπε, δεν θα μου το επέτρεπε ο εαυτός μου ο ίδιος, δεν θα μου το επέτρεπε η λογική μου και δεν θα μου το επέτρεπε η αξιοπρέπειά μου. Δυστυχώς, στις μέρες μας, πολύ λίγες γυναίκες θέτουν πλέον μπροστά την αξία, την ηθική, αυτό που λέμε αξιοπρέπεια, αυτό που λέμε καθαρό κούτελο στην κοινωνία. Έχει μπει πολύ νερό στο κρασί όλων και ιδιαίτερα των γυναικών. Εγώ δεν ανήκω μέσα εκεί και δεν ξέρω αν και εσύ ανήκεις. Φαντάζομαι ότι ούτε εσύ ανήκεις, Δεσποινά μου, γιατί για να φτάσεις να προβληματίζεσαι τόσο πολύ και να στείλεις σε μένα ένα αντίστοιχο μήνυμα, αυτό σημαίνει ότι και εσύ μάλλον δεν μπορείς να πεις το ναι, δεν μπορείς να ενδώσεις. Πιο καλά λοιπόν το βράδυ να κοιμάσαι ήσυχη, ας έχεις να φας λιγότερο, ας έχει το σπίτι σου λιγότερα χρήματα και ας στριμωχτείς πάλι όπως ήταν πριν κάποια χρόνια. Σίγουρα θα βρεις μια καινούργια δουλειά. Πιο καλά λοιπόν το βράδυ να κοιμάσαι ήσυχη για να τα έχεις καλά με τον εαυτό σου και τη συνείδησή σου, παρά να τα βάλεις με τη Δέσποινα και να μαυρίσεις τη ζωή σου κυριολεκτικά από ένα τέτοιου είδους λάθος. Δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς, η εκπομπή μας πρέπει να τελειώσει. Και μη στεναχωριέστε, τα επόμενα μηνύματα την επόμενη εβδομάδα. Και όσα λυθούν απόψε, να είστε σίγουροι ότι θα πάρουν και αυτά σειρά προτεραιότητος. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ θερμά για την υπομονή σας να ακούσετε όλη αυτή την ανάλυση απόψε. Ανάλυση προβλημάτων και αδιεξόδων από ανθρώπους, κοινούς ανθρώπους σαν όλους μας. Πιστεύω ότι φανήκαμε έστω και κατά πολύ λιγάκι χρήσιμοι και σας δείξαμε ένα μικρό φωτάκι
μέσα στο σκοτάδι της απελπισίας που μπορεί να βρίσκεστε και